28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23 και 21 πρώτα λεπτά. Η επιβατική αμαξοστοιχεία συγκρούεται με τοπικά με την εμπορική. Σε κλάσματα δευτερολέπτου φαίνεται να ακολουθεί δεύτερη έκρηξη αλλά και τρίτη. Σχηματίζεται νέφος που μοιάζει με πυρόσφαιρα. Στο βίντεο αυτό για πρώτη φορά αναλύεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης. Περιλαμβάνεται στη συμπληρωματική τεχνική έκθεση του πραγματογνώμονα των οικογενειών των θυμάτων που παραδόθηκε στα χέρια του ανακριτή Λάρισας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην εμπορική κάτι συμβαίνει, κάτι σπάει. Ελευθερώνεται κάποιο και δημιουργεί το αέριο νέφος. Αυτό το βλέπουμε το αέριο νέφος. Και ευχόμαστε να μην υπάρξει φωτιά. Άρα λοιπόν είναι θέμα πλέον χιλιοστών του δευτερολέπτου αυτά τα δύο να ενωθούν. Πιθανόν με το οστικό κύμα πέταξε και επιβάτες σε διάφορα σημεία και πιθανόν κάποιος να τους σκότωσε. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η εμπορική αμαξοστοιχεία κινείται προς τα τούνελ, ενώ η επιβατική, αν και έχει εκτροχιαστεί, συνεχίζει να κινείται, εισέρχεται στην πυρόσφαιρα και αναφλέγεται. Εφόσον έχουμε κρηκτικό μείγμα στον αέρα, έχουμε και φωτιά από κάτω, το μοιραίο συντελείται αμέσως. Περίπου στο 1,4 δευτερόλεπτα από τη στιγμή 0 έχουν συμβεί όλα. Γίνονται αλλεπάλληλες εκρήξεις και τελικά να γίνεται η γνωστή πυρόσφαιρα και να εκτινάσετε ένα από τα βαγόνια του επιβατικού τρένου αρκετά ψηλά από τον άξονα κινήσεως του. Η τραγωδία επήλθε μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Επειδή τα τρένα συνέχισαν να κινούνται πλέον σχεδόν παράλληλα λόγω εκτροχιασμού μέρους επιβατικής, τμήματα αυτής ήλθαν σε επαφή με το κέντρο ουσιαστικά της πυρόσφαιρας και ανεφλέγησαν και κατέληξαν και όμενα στα πρανή. Και όλα αυτά την ώρα που μένεται η πολιτική κόντρα για τον μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος αλλά και τις διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Δεν υπήρξε κανένα μπάζωμα. Οι γερανοί για να καταστεί εφικτό να σηκώσουν τα βαγόνια προκειμένου να απεγκλωβιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι επιβάτες ή να ανασυρθούν θύματα έπρεπε να πατήσουν σε στέρεο έδαφος. Όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε ήταν να αποκριθούν τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στο ατύχημα. Μάλιστα. Και το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα ήταν το μπάζωμα. Εκτός από τις πολιτικές ευθύνες ή τις διαχρονικές παθογένειες και όλα αυτά, οι ευθύνες είναι προσωπικές. Όλοι οι υπουργοί από το 2009 και μετά έχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων και όσοι επέζησαν από την τραγωδία ζητούν από τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά και την έκρηξη.